το πρώτο ζήτημα και το πιο σημαντικό είναι η συνεργασία των κομμάτων, η λειτουργία και η φυσιογνωμία της τρικομματικής κυβέρνησης. Το δεύτερο είναι η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ στάθηκε η αφορμή για να έρθει στο προσκήνιο. Μας συγχωρείτε, κυρία Γκρινμπέργκ. Καλημέρα. Συνεχίστε, συγγνώμη για τη διακοπή. Λοιπόν, έλεγα ότι η ιστορία με την ΕΡΤ είναι απλώς η αφορμή, στάθηκε η αφορμή για να έρθει στο προσκήνιο αυτή η συζήτηση που έχουμε ανοίξει εμείς εδώ και πάρα πολλούς μήνες για το πώς πρέπει να λειτουργεί μια τρικομματική κυβέρνηση, για το πώς πρέπει να είναι ισότιμη η σχέση των κομμάτων που την απαρτίζουν, να υπάρχει σεβασμός μεταξύ των εταίρων και επιτέλους να σταματήσει η Νέα Δημοκρατία να συμπεριφέρεται σαν να πρόκειται για μια κυβέρνηση μονοκομματική δική της ή απλώς να δείχνει ότι ανέχεται τη δική μας παρουσία γιατί χρειάζεται τη στήριξή μας στη Βουλή. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο θέμα. Υπάρχουν μία σειρά από ευνηδιασμούς. Δεν υπήρχε καμία συνεργασία και συνεννόηση πριν από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης, ότι δεν μπορεί να έχουμε μία κυβέρνηση της ελάχιστης δυνατής συνεννόησης, γιατί είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες και πρέπει να γίνουν σοβαρές μεταρρυθμίσεις και άλματα που δεν μπόρεσαν να γίνουν όλα τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επιβάλλει αυτός που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό με αυτόν τον τρόπο, χωρίς διάλογο, χωρίς καμία συνεννόηση, τη δική του άποψη σε όλα τα θέματα. Από τον Ιούνιο έχουμε ξεκινήσει να θέτουμε ζητήματα όπως αυτό της Εθνικής Ομάδας Διαπραγμάτευσης, που νομίζω ότι εκ των υστέρων δικαιωνόμαστε. Έχουμε θέσει το ζήτημα ότι δεν έπρεπε να μπούμε στην εξειδίκευση των 11,5 δις, αλλά να μιλήσουμε πρώτα για το πλαίσιο, τους στόχους και την πραγματική παράταση, και πιστεύω ότι και τώρα δικαιωνόμαστε. Και στη συνέχεια είχαμε μία σειρά από θέματα, όπως οι Κυριακές, οι πληστηριασμοί, το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, εδώ τα έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Βορύδη. Έχουμε 2,5 μήνες που έχουν συνεννοηθεί οι αρχηγοί, έχουν συμφωνήσει οι αρχηγοί να προχωρήσει το πρόγραμμα για την ανεργία, το οποίο θεωρούμε ότι είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και αυτή η κυβέρνηση, αν κάτι πρέπει να κάνει, είναι να ασχοληθεί με το ζήτημα της ανεργίας κατά αποκλειστικότητα και κατά προτεραιότητα. Και μόλις καταφέραμε, με πιέσεις, με παρακάλια, με επισκέψεις στους αρμόδιους υπουργούς, να φτάσουν οι επιστολές στους αρμόδιους επιτρόπους για να μπορέσει να κινηθεί αυτό το πρόγραμμα και να ξεκινήσει, και είναι και μειωμένο και αφορά μόνο 50.000 ανθρώπους. Μάλιστα. Όλο αυτό λοιπόν. Κύριε, γιατί μετά συνέχεια.